Μία διαμαρτυρία με έντονο πολιτιστικό χρώμα πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς στη Δυτική Φθιώτιδα στο Πλατανοδάσος, στο Καστρί, για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση Χιτά στην περιοχή τους. Την πρωτοβουλία είχαν ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστρίου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Τριλόφου και ο Σύλλογος Γυναικών Γραμμένης. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έκαναν λόγο για έγκλημα με θύμα την ευρύτερη περιοχή της Μακρακόμης και τα οικοσυστήματα Σπέρχιου, Μαλιακού. Τα έσοδα από την οικονομική συμμετοχή των 5 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της νομικής παρέμβασης για την χωροθέτηση Χιτά. Ένα θέμα που καίει όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά όλους τους κατοίκους της Κοιλάδας του Σπερχιού και της Λαμίας και των ακτών του Μαλιακού. Η χωροθέτηση σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, η οποία είναι ακατάλληλη, είναι μια ορολογιακή βόμβα για το μέλλον του Σπερχιού και του Μαλιακού. Μια περιοχή που κατολισθαίνει, μια περιοχή που βρίσκεται σε μια ανάσα από το Σπερχιό, είναι φοβερά επικίνδυνη. Ο κίνδυνος μόλυνσης του Σπερχιού και του υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην συγκεκριμένη χωροθέτηση. Η περιοχή αυτή εδώ το 2009 έχει δώσει 4,5 ρίχτερ σεισμό και οι γεωλόγοι ερευνούν για το ποια ρήγματα υπάρχουν, πράγμα το οποίο δεν το έλαβε καθόλου υπόψη η μελέτη. Εμείς πιστεύουμε ότι το οικοσύστημα, το ενιαίο οικοσύστημα Μαλιακός Σπερχιός θα πρέπει να προστατευτεί με μεγάλη προσοχή. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού έτσι που σταδιακά να μειώσουμε αυτές τις θέσεις που πρέπει να γίνουν χιτά ή χιτή. Υπάρχουν χιτά σήμερα στο Δομοκό, στην Λιβαδιά, στη Θήβα που μπορούν να αναδειχθούν σε περιφερειακή χιτά, χιτή τελικά. Βεβαίως με άξονα την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την επαναξιοποίηση των υλικών και τελικά τα σκουπίδια να μειωθούν στο ελάχιστο αυτά που μπορούν να πάνε σε χιτά-χιτή. Για να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των συλλόγων για την αποτροπή της δημιουργίας χιτά στην περιοχή. Μέσα από διαφανείς διαδικασίες, χωρίς πραγματικά περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς καμιά μέρημνα για προστασία του περιβάλλοντος, ούτε καν για εγκαταστάσεις πραγματικής επεξεργασίας αποβλήτων, αποφάσισαν κάποιοι με υπογραφές άνωθεν, χωρίς τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, να εναποθέσουν σκουπίδια, να θάψουν στην ουσία ή να κάψουν ανάλογα σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε ιαματικές πηγές που έχει κατολισθήσεις, που έχει ρέματα τα οποία έρχονται στο Σπερχιό και ό,τι απομείνει σε βάθος χρόνου, τέλος πάντων, ακόμη και αν θέλαν να μας πούνε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι επαρκείς, θα κατέληγαν στο Μαλιακό. Μια εκδήλωση, διοργανωτές της οποίας είναι το τοπικό διαμέρισμα Καστρίου, Γραμμένης και Τριλόφο, επίσης καθώς και του Ομίλου Ενεργών Πολιτών, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία. Γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εγκατάσταση χιτά στην περιοχή μας. Οι κεντρικές εξουσίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα δημοτικά συμβούλια ή τις τοπικές κοινωνίες και αποφασίζουν αυτοί για μας. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης, κόντρα σε όσους θέλουν να κάνουν κακό στην περιφέρεια και ειδικά στο Δήμο Μακρακόμης. Δεν μπορούμε το 2011 να μιλάμε ότι πάμε σε ένα διαμέρισμα να κατασκευάσουμε χιτά. Λέμε ναι στη διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά όχι χιτά. Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και τις επιφυλάξεις μερίδας της αντιπολίτευσης. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρούν κάτοικοι περιοχών που επιλέγονται για κατάσταση χιτά. Τι πρέπει να γίνει, να παίξουμε την κολοκυθιά? Εκείνο το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μην παίχτηκε η κολοκυθιά, αλλά πινκ-πονγκ με τις έννοιες χιτή και χιτά, το οποίο θα συνεχίσει να παίζεται όσο δεν ξεκαθαρίζονται οι προσπάθειες και οι προθέσεις, μάλλον, της Δημοτικής Αρχής. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας προσπαθήσουμε έστω και τώρα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε και να διεκδικήσουμε την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας. Όσοι έχουμε απομείνει σε αυτόν τον τόπο. Μετά την ενημέρωση των κατοίκων από τους αρμόδιους φορείς, ακολούθησε γλέντι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.